Ναι, ναι, ζωής της μακαρίας, θερονύμως, ετυχέται ως πολιτευθέντες, ως Υιός Θεοφόρη, μακαρία εν νόμο γαρ το Θείο ευσεβός, ηθυνάντες τα στριβούς της ζωής. Θείας δόξης ανεβήχθητε κοινωνή, σώζοντες τους κραυγάζοντας. Δόξα το ενισχύσαντι ημάς, δόξα το στεφανώσαντι, δόξα το ενεργούντι διημών, πασινιά Καίρετε αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί και ακροατές. Καλώς ορίσατε σε μία ακόμη εκπομπή μας και σήμερα θα μιλήσουμε για το τι γιορτάζουμε το Σάββατο πριν από την Κυριακή της Τυρινής. Μνήαν επιτελούμεν πάντων τον ενασκήσι λαμψάντων Αγίων Ανδρών Τε και Γυναικών. Γιορτάζουμε δηλαδή όλους τους οσίους, άνδρες και γυναίκες. Μέχρι τώρα οι θεοφόροι πατέρες σιγά σιγά μας οδήγησαν ώστε να μπούμε ενδυναμωμένοι πνευματικά στο στάδιο της νηστείας. Γι' αυτό και μας παρουσίασαν την μέλουσα κρίση έτσι ώστε μετά από τον φόβο και το δέος που νιώσαμε και μετά από την αποχή από το κρέας και την τυροφαγία κατά την εβδομάδα που πέρασε τώρα προετοιμασμένοι να μπούμε στην ιστία της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Αναφέρεται ότι την εβδομάδα της Τυρινής την θέσπισε ο βασιλιάς Ηράκλειος, ο οποίος κατά την εκστρατεία του κατά των Περσών που κράτησε έξι χρόνια, προσευχήθηκε και έταξε πως αν νικήσει τους Πέρσες, θα κάνει μέσα στην νηστεία μια μικρή απόλαυση. Έτσι, μόλις γύρισε νικητής, καθιέρωσε την εβδομάδα της Τυρινής, μετά από την Κυριακή των Απόκρεο και πρώτης Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Σαν μια μικρή νηστεία ελαφριά, προτού μπούμε στην ασιτεία της καθαράς εβδομάδας. Βέβαια, είναι σωστά τοποθετημένη αυτή η ελαφριά νηστεία της Τυρινής, για να μην πέσουμε απότομα στην δυσκολία της Τεσσαρακοστής το Σάββατο της Τυρινής η Εκκλησία μας μας καλεί να θυμηθούμε όλους εκείνους άνδρες και γυναίκες που έζησαν με νηστείες, αγρυπνίες και προσευχή, οι οποίοι έρχονται να μας ενισχύσουν περισσότερο, τονίζοντάς μας ότι τίποτε δεν είναι ακατόρθωτο. Όταν ψάλλουμε τα πολιτικία των οσίων ασκητών, βλέπουμε ότι έχουν πολλά πανομοιότυπα στοιχεία, όπως την φράση νηστεία, αγρυπνία, προσευχή, ουράνια, χαρίσματα λαβών. Επειδή οι ασκητές νήστευαν, προσεύχονταν, αγρυπνούσαν και κατόρθωσαν τελικά να λάβουν τα ουράνια αυτά χαρίσματα, να κερδίσουν δηλαδή τον παράδεισο με ένα λόγο. Αυτό το ουράνια χαρίσματα λαβών θα πρέπει όλοι μας να το κάνουμε προσωπική μας υπόθεση να πάρουμε και εμείς τα ουράνια χαρίσματα, να αξιωθούμε και εμείς να εισέλθουμε στην Βασιλεία του Θεού. Έχοντας μπροστά μας ως ζωντανά παραδείγματα τους μεγάλους ασκητές της ερήμου και ζητώντας την βοήθειά τους, μπαίνουμε με θάρρος στον πνευματικό αγώνα, προσπαθώντας όσο το δυνατόν κατά το ανθρώπινο να τους μιμηθούμε. Αυτό έκαναν και όλοι οι μεγάλοι στρατηγοί αφού συγκέντρωναν το στρατό τους, τότε με λόγους φλογερούς και προβάλλοντας τους τα γενναία παραδείγματα των ηρώων, προσπαθούσαν να τους εμψυχώσουν, να τους αναπτερώσουν το ηθικό, ώστε ακατάβλητοι να ριχθούν στην μάχη. Και οι στρατιώτες, σαν γίγαντες με φρόνημα γενναίο, έπεφταν στην μάχη, έχοντας μέσα τους βέβαιη την ελπίδα της νίκης. Αυτό κάνει τώρα η Εκκλησία μας ως άλλος στρατηγός. Μας εμψυχώνει να ριχθούμε με ηρωισμό στον αγώνα κατά των παθών, προβάλλοντας τα ηρωικά κατορθώματα των οσίων ασκητών, ανδρών και γυναικών, που έλαμψαν με τους αγώνες τους και κατανίκησαν τον προαιώνιο εχθρό του ανθρώπου, τον διάβολο. Ο χριστιανός λοιπόν είναι στρατιώτης είναι αγωνιστής ισόβιος και δεν πρέπει να είναι άοπλος. Δεν μπορεί να περπατήσει ξυπόλυτος επάνω στα αγκάθια που του έστρωσε ο διάβολος στον δρόμο του. Όμως, ποια είναι τα υποδήματα και ποια είναι τα όπλα που πρέπει να έχει ο χριστιανός. Μας τα είπε ένας δοκιμασμένος και έμπειρος ασκητής, ο Άγιος Ισαάκος Σύρος. Νηστεία, αγρυπνία, προσευχή και το πιο αποτελεσματικό όπλο είναι η νηστεία. Το όπλο είναι για να πολεμούμε τον εχθρό, δηλαδή τον διάβολο. Αν δεν προσέξει κανείς όμως, μπορεί να σκοτώσει τον ίδιο τον εαυτό του. Το ίδιο ακριβώς και με την νηστεία. Κινδυνεύουμε να πάθουμε μεγάλη ζημιά από το όπλο της νηστείας, αν δεν γνωρίζουμε να το χρησιμοποιούμε σωστά, με ταπείνωση δηλαδή. Το όπλο της νηστείας το χρησιμοποίησε και ο Φαρισαίος, αλλά αντί να εξοντώσει τον αντίπαλο, τον διάβολο, ο Φαρισαίος κατέστρεψε τον εαυτό του. Δεν αρκεί μόνο λοιπόν να νηστεύουμε, με λανθασμένη νηστεία κινδυνεύουμε να αποκτήσουμε την ψευδοαίσθηση ότι είμαστε ευσεβείς. Είναι δυνατόν να φοράμε τη μάσκα της νηστείας και κάτω από αυτήν να κρύβεται η λεμαργία της αμαρτίας. Βλέποντας λοιπόν όλα αυτά τα πρότυπα των οσίων ασκητών, αγωνιζόμαστε ανάλογα με τις δυνάμεις μας να τους μιμηθούμε, γιατί η άσκηση δεν είναι μονάχα η νηστεία, η αποχή από το φαγητό, αλλά και η αποχή από κάθε αμαρτία. Αναμφίβολα περισσότερο ευλογημένη είναι η νηστεία των παθών. Σε αυτήν υπάγεται και η νηστεία των φαγητών, διότι και η λεμαργία είναι ένα πάθος. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος «Τιμή γάρ νηστείας, ουχή σιτίον αποχή, αλλά μαρτιμάτων αναχώρησης». Η αληθινή νηστεία δηλαδή δεν είναι μόνο το να αστερούμαστε τα φαγητά, αλλά να φεύγουμε από τα πάθη και τις αμαρτίες. Η νηστεία με άλλα λόγια αποτελεί την βάση όλων των αρετών και κυρίως της ελεημοσύνης γιατί όπως μας προτρέπει πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος, η νηστεία τότε μόνο έχει αξία όταν στερούμαστε για να ελεούμε. Νηστεύσομεν ή να ελεήσομεν. Απομακρυνόμαστε λοιπόν λίγο λίγο από τα φαγητά που μας προσφέρουν την ευχαρίστηση και την απόλαυση και προετοιμαζόμαστε με την λίγη τροφή να μπούμε στους μεγάλους αγώνες της Αγίας Θεσσαρακοστής έχοντας μπροστά μας ολοφώτινα τα παραδείγματα των οσίων ασκητών που έλαμψαν στην έρημο, στερούμενοι των πάντων και κακουχούμενοι. Βέβαια, δεν είναι δυνατόν να μιμηθούμε την κάθε λεπτομέρεια της ζωής εκείνων, αλλά να εμπνευστούμε από την κεντρική γραμμή της πορείας τους, που είναι ρωμαλαία και μεγαλειώδης. Δεν μπορούμε αγαπητοί φίλοι επακριβώς να μιμηθούμε την ζωή των Αγίων, αλλά να προσπαθήσουμε να μιμηθούμε τις αρετές τους με την βοήθεια του Θεού πάντοτε και ό,τι μπορέσουμε και καταφέρουμε, γιατί είμαστε και αδύναμοι, αλλά έχει ο Θεός, ας μην απελπιζόμαστε. Ας κάνουμε εμεί τον αγώνα μας, ας βάλουμε την προαίρεσή μας και ο Θεός, ό,τι δεν μπορούμε να το καταφέρουμε εμείς, θα μας βοηθήσει Εκείνος να προσπαθήσουμε να μιμηθούμε την πίστη τους, την αυταπάρνησή τους, την νηστεία τους, την εγκράτειά τους, να μην είμαστε συντεταγμένοι με το κοσμικό φρόνημα, με την αμαρτία και αν πολλές φορές πέφτουμε σε αμαρτήματα, να κάνουμε τον αγώνα μας να σηκωνόμαστε από αυτά δια της μετανοίας. Στο σημείο αυτό η εκπομπή μας ολοκληρώθηκε καλή πορεία προς την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή, με τις πρεσβείες πάντων των οσίων και θεοφόρων πατέρων και μητέρων ημών. Αμήν γέννητο.